Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ζωντανή φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή που μας βλέπετε κάθε Πέμπτη στις 7 η ώρα περίπου. Και σήμερα είμαστε κοντά σας με δύο διακεκριμένους καλεσμένους να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Επειδή στην εποχή μας πάντα υπάρχει το μεγάλο ερώτημα και πολλές φορές ακούμε στην καθημερινότητα πολλούς ανθρώπους να ρωτάνε: έχουμε προβλήματα, υπάρχουν ασθένειες, υπάρχουν αρρώστιες, υπάρχουν πολλά ψυχικά νοσήματα. Μπορεί να γίνει το θαύμα? Το θαύμα στην εποχή μας γίνεται? Διότι πολλοί άνθρωποι έχουν διαβάσει και έχουν δει τα θαύματα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, έχουν δει θαύματα διαφόρων Αγίων του παρελθόντος, όμως επειδή δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν και ρωτάνε πολλές φορές εάν μπορεί και σήμερα να γίνει το θαύμα και τελικά ποιος μπορεί να κάνει το θαύμα. Εμείς λοιπόν μαζί με τους δύο διακεκριμένους καλεσμένους θα μιλήσουμε το ζήτημα του θαύματος και να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα στη ζωντανή φιλοσοφική αλλά και θεολογική εκπομπή, οπότε μείνετε κοντά μας για μία ώρα περίπου για να ακούσετε τις δικές μας απόψεις και να τηλεφωνήσετε αν θέλετε στο γνωστό τηλέφωνο της εκπομπής που θα δείτε ευθύς αμέσως που θα βάλει και ο τεχνικός του σταθμού μας. Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, όπου είναι γιατρός, είναι γιατρός γενικής ιατρικής, όμως είναι γνώστης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας, είναι κοντά μας σχεδόν σε όλες τις εκπομπές για να μας καταθέτει πάντα την σοφή άποψή του για όλα αυτά τα τεκτενόμενα που μας ενδιαφέρουν και στο σημερινό γίγνεσθε. Και από την άλλη μεριά έχουμε τον κύριο Ιωάννη Σκέλα, φυσικό διδάκτο της φυσικής, καθηγητής στα ΤΕΙ του Πειραιά, και είναι και αυτός κοντά μας γιατί και αυτός γνωρίζει πολλά πράγματα και είναι γνώστης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Σας καλησπερίζω κύριε Σκέλα, και ευθύς αμέσως θα έρθω και σε εσάς. Καλησπέρα. Κύριε Ατζακλή, το μεγάλο ερώτημα της εποχής μας, επειδή υπάρχουν προβλήματα, είστε γιατρός και γνωρίζετε από τον ανθρώπινο πόνο, και το μεγάλο ερώτημα που εωρείται στην εποχή μας: μπορεί να γίνει το θαύμα? Υπήρξαν Άγιοι σύγχρονοι γέροντες που μέσα από τη ζωή τους μας φωτοδότησαν όλους εμάς και υπήρξαν πρότυπα για την εποχή μας? Εν πρώτης να καλησπερίσω και εγώ την εκπομπή και να σας συγχαρώ για πολλωστή φορά, διότι είναι από τις εκπομπές που χρειάζονται οπωσδήποτε στην εποχή μας, διότι ζούμε σε μια ηλιστική εποχή η οποία δεν αποδέχεται εύκολα το θαύμα. Δόξα τω Θεώ όμως, παρόλα αυτά υπάρχουν πυρήνες μέσα στην ελληνική πραγματικότητα, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ψυχές οι οποίες ζουν με το θαύμα καθημερινά. Και αυτό το απέδειξαν και οι τρεις σπουδαίοι τελευταίοι Άγιοι του αιώνα μας, και τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Πορφύριο, τον πατέρα Ιάκωβο και άλλους, τον πατέρα Αμβρόσιο και πολλούς άλλους, τον πατέρα Εφραίμ. Πατέρα Σοφρόνιο. Ναι, έσεξε. Πολύ, πολύ, τα έσεξε βέβαια. Και αυτή είναι μια ζωντανή απόδειξη των θαυμάτων. Δηλαδή, οι ίδιοι οι άνθρωποι αυτοί, όλη τους η ζωή παρουσιάζεται σαν ένα θαυμαστό γεγονός, διότι αυτοί οι άνθρωποι μόχθησαν για τον Χριστό, μόχθησαν για την ψυχή τους, και ο Θεός τους αντάμισε με το να έχουν προορατικό χάρισμα, με το να κουμπάνε τα χέρια τους και να γίνονται καλά πολλές φορές, όχι πάντα βέβαια, διότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα έχει την τελική γνώμη αν πρέπει ένας άνθρωπος να ιαθεί ή όχι. Γιατί μερικές φορές εμείς λέμε να γίνει το θαύμα 100%, αλλά δεν ξέρουμε και τη βουλή του Θεού. Γι' αυτό να μην παρακαλούμε, αλλά να λέμε στο τέλος ας γίνει το θέλημά σου. Διότι ο Θεός ξέρει καλύτερα εάν χρειάζεται να παραμείνει μια αρρώστια ή ένα εμπόδιο στη ζωή μας για κάποιο πολύ σοβαρό πνευματικό λόγο. Έτσι λοιπόν θα έλεγα σαν πρώτη ματιά στην εκπομπή μας, σαν πρώτο νεύμα και της αρχής της εκπομπής, ότι υπάρχει η θαυμαστή ζωή ακόμα και στην εποχή μας γίνονται θαύματα και είναι αποδεδειγμένα, και όπως θα μιλήσουμε παρακάτω πιστεύω να δείξουμε στους αγαπητούς τηλεθεατές μας ότι ο Θεός πάντα ζει και υπάρχει και μας σκεπάζει με το χέρι Του, εκείνο το χέρι το οποίο ξέρει να σκεπάζει με τη σοφία που εμείς ακόμα δεν μπορούμε να εννοήσουμε. Διότι η θεϊκή σοφία υπερτερεί απείρως της ανθρωπίνης σοφίας. Εμείς νήξεις κάνουμε και καμιά φορά που λέτε ότι είμαστε γνώστες των πατερικών κειμένων, ελλιπώς ξέρουμε και εμείς τα πατερικά κείμενα, διότι είναι η πατερική σοφία. Σίγουρα. Και η σοφία του Θεού είναι ένα πέλαγος.
Κάποτε ρωτήσανε έναν γιατρό και του είπανε, γιατί δεν μπορέσεις να, με τόσα λεφτά που σου έδωσα, του λέει ένας, δεν μπορέσεις να με κάνεις καλά. Και του λέει ο γιατρός, τι μου δώσες. Λέει, σου έδωσα ένα κιούπι, λέει, χρυσές λίρες. Λέει, σε παρακαλώ, πες μου, τι μου πλήρωσες, τη γνώση για την άγνοια μου. Λέει, αυτό τη γνώση σου. Α, μπράβο, του λέει. Γιατί αν ήταν να πληρώσει την άγνοια μου, δεν σου ήταν η θάλασσα, του λέει, από νομίσματα. Διότι η άγνοια του ανθρώπου είναι μεγαλύτερη, οπωσδήποτε είναι σίγουρα πολύ, πολύ μεγαλύτερη από τη γνώση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τον τεχνικό του καναλιού να βάλει και τα τηλέφωνα της εκπομπής, το 211-317-01, 211-317-02, ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αυτό που κάνετε πάντα, και σας ευχαριστούμε και για τη δική σας στήριξη απέναντί μας και για τα ερωτήματα που θέτετε, και το σημερινό θέμα ήταν ένα από τα πολλά ερωτήματα που θέτεται κάθε φορά στην εκπομπή. Κύριε Σχέλα, θα ήθελα να μου πείτε και εσείς τη δική σας άποψη για το ζήτημα του θαύματος, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τον σύγχρονο άνθρωπο, και ουσιαστικά μέσα από το ζήτημα του θαύματος μπορούμε να δούμε και να δείξουμε ότι η δική μας θρησκεία, η χριστιανική ορθόδοξη θρησκεία, είναι ζωντανή και δεν είναι κάποια πράγματα τα οποία απλά τα διαβάζουμε, απλά έχουμε διαβάσει συναξάρια Αγίων ή μέσα από την Καινή Διαθήκη, αλλά μπορούμε και σήμερα, στο τώρα, στο 2009, να δούμε ότι καθημερινά μπορεί να συμβεί το θαύμα. Δέστε, καταρχάς ευχαριστώ που με καλέσατε. Εκείνο το οποίο έχω να πω και να μιλήσω, αν πάρουμε σαν φυσικός, το θαύμα δεν είναι τίποτα άλλο από την αλλαγή της ενέργειας την οποία έχουμε. Προς κάτι άλλο, το οποίο όμως δεν γίνεται έτσι απλά. Γίνεται με οδηγό την πίστη, η οποία η πίστη την οποία εμείς οι ίδιοι πρέπει να έχουμε, διότι και ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι άμα έχουμε πίστη σαν κόκκο στην άπη, μπορούμε να μετακινήσουμε και βουνά. Η οποία πίστη πηγάζει και ακουμπάει στην μεγάλη αγάπη την οποία μας έχει ο Θεός. Άρα θαύμα δεν είναι τίποτα άλλο. Απλό είναι, τελείως. Θαύμα είναι η διαφοροποίηση των καταστάσεων λόγω της τεράστιας αγάπης την οποία μας έχει ο Θεός και λόγω της πίστης την οποία εμείς πρέπει να δείξουμε, να έχουμε και να προσπαθούμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω επίσης είναι ότι θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να πιστέψουμε. Εμείς οι ίδιοι να θέλουμε το θαύμα. Και εμείς οι ίδιοι να πιστέψουμε ότι αυτό το θαύμα είναι για το καλό μας. Διότι δεν γίνονται όλα. Και βεβαίως δεν γίνονται όλα. Θα γίνουν τα θαύματα εκείνα τα οποία είναι για το καλό μας, χωρίς να κάνουμε κακό σε κανέναν άλλον. Εδώ είναι η διαδικότητα η οποία είναι η ισορροπία. Θαύματα γίνονται χωρίς ισορροπία. Και θαύματα έχουμε καθημερινά στη ζωή μας. Με πρώτο και καλύτερο. Το θαύμα του αγιασμού, το οποίο θα το πούμε, και το οποίο προσωπικά έχω αγιασμό πάρα πολλά χρόνια, μα πάρα πολλά χρόνια, και το οποίο πριν από λίγο καιρό διάβασα ότι στην Ρώμη, σε ανασκαφές που κάνανε καινούριες, βρήκαν κάτι καινούριες κατακόμες. Και μέσα στις κατακόμες βρήκανε από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια αγιασμό. Το ανοίξανε. Δεν είχε πάθει τίποτα. 2.000 χρόνια αγιασμός στις κατακόμες στη Ρώμη, και το είπαν οι εφημερίδες. Δεν το είπα εγώ. Το διάβασα από εκεί. Και μάλιστα έχει υποθεί και σε άλλη εκπομπή. 2.000 χρόνια αγιασμός, δεν έχει πάθει τίποτα. Εάν δεν είναι αυτό θαύμα, τότε τι είναι. Θαύμα είναι η κοινωνία την οποία έχουμε. Ασχέτως αν εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Και το καταλαβαίνουμε διότι εμείς δεν έχουμε αρκετή πίστη για να το καταλάβουμε. Θαύμα όμως είναι η καθημερινότητά μας. Και θαύμα δεν πάει να πει ότι πρέπει να είναι κάτι αν εμείς είμαστε άρρωστοι και γίνουμε καλά. Θαύμα είναι και αν μας γίνει κάτι, έρθει κάτι το οποίο δεν μπορούσε να έρθει διαφορετικά. Με διαφορετικό τρόπο ήρθε. Χωρίς την επιρροή γήινων καταστάσεων, αλλά υπεργήινων καταστάσεων. Σίγουρα, και πριν πάμε στον κύριο Ατσακλή, αυτό που είπατε, κύριε Σχέλα, ήταν αυτό που και εγώ σκεφτόμουν. Γιατί στην εποχή μας πολλές φορές ακούμε θαύμα και θεωρούμε ότι το θαύμα είναι να συμβεί κάτι υπερφυσικό, να θεραπευτεί κάποιος, να δούμε κάποιο θαυμαστό γεγονός. Όμως, θαύμα είναι αν και στη ζωή μας πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους να έχουν μια αλφα ζωή που δεν έχει καμία σχέση πολλές φορές με την χριστιανική θρησκεία, και κάποια στιγμή να συμβεί ένα θαυμαστό γεγονός στη ζωή τους και να αλλάξουν όλα. Να αλλάξει όλη η κοσμοθεώρηση που είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Άρα βλέπουμε ότι όλα εντάσσονται μέσα σε ένα θεϊκό σχέδιο. Αλλάζει όλη η κοσμοθεώρηση την οποία έχουν, η οικία θελήσει. Και αυτό είναι και το θαύμα. Διότι όλες οι αλλαγές γίνονται, δεν γίνονται επειδή κάποιος είπε γίνε. Αποκτάς την εμπειρία, αποκτάς τη γνώση, αποκτάς αυτό το κάτι το οποίο σε αλλάζει.
και σε αλλάζει πάντοτε προς το καλύτερο. Αυτό είναι ένα θαύμα. Και μην ξεχνάτε κάτι άλλο. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία είναι μια ζωντανή θρησκεία. Είναι μια θρησκεία η οποία συνέχεια προχωράει, συνέχεια μεγαλώνει, συνέχεια γίνεται μεγαλύτερη και ποτέ δεν σταματάει. Και ποτέ δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε και τελείως. Βλέπουμε κάτι καινούριο και βλέπουμε ότι μας το έχει πει. Ό,τι για να γίνεται το έχει πει. Και πολλά πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί τα έχει πει, αλλά εμείς δεν ξέρουμε. Σίγουρα. Όταν οι μαθητές, αγαπητέ κύριε Χοντουλάκη, κύριε Σκέλα, είπα στον Χριστό ότι τα δαιμόνια μας υποτάσσονται μας και χαρήκανε πάρα πολύ, τους είπε ο Χριστός, μη χαίρεστε γι' αυτό, αλλά να χαίρεστε περισσότερο γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής, δηλαδή στην Επουράνιο Βασιλεία. Αυτό είναι δηλαδή το μεγαλύτερο μυστικό, είναι να μπορέσουμε να περάσουμε εκεί. Διότι εδώ πέρα, ό,τι και θαύματα να γίνουν, και ο Λάζαρος αναστήθηκε, αλλά μετά από 39 χρόνια, 29 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, ξαναπέθανε. Πέθανε δύο φορές. Και με τον Λάζαρο, ξέρετε, είναι ένα διαρκές, ας πούμε, θαύμα η ζωή του Λαζάρου. Γιατί ο Λάζαρος πήγε στην Κύπρο, όπως είναι γνωστό. Ναι. Η Λάρνακα, που λέμε η πόλη, ήταν η Λάρνακα του Λαζάρου. Από εκεί πήρε το όνομα η πόλη, από τη Λάρνακα του Λαζάρου. Ο Λάζαρος λοιπόν. Ήταν ένα διαρκές θαύμα. Γι' αυτό δεν τον ήθελαν οι Εβραίοι, επειδή διαφημιζόταν με τον Λάζαρο ο Χριστός. Και λέγανε λοιπόν, αυτός πέθανε και τον ανέστησε ο Χριστός. Είμαστε μπροστά. Μα τον είδαμε. Μα ήταν νεκρός. Μα ήταν τέσσερις μέρες κλπ. Αυτό είναι μια ζωντανή διαφήμιση για τον Χριστό, γι' αυτό θέλουν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο. Και ο Λάζαρος, προκειμένου να πεθάνει για δεύτερη φορά, εφόσον τη γλίτωσε την πρώτη, ας πούμε, και σου λέει τώρα πάλι να με σκοτώσουν, τώρα αναστήθηκα, το ίδιο πάλι θα πάθουμε. Σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στην Κύπρο. Και εκεί έκατσε και τελείωσε τη ζωή του εκεί πέρα σαν Απόστολος. Ζωντανός Απόστολος του θάνατος του Χριστού, αλλά είδατε ότι και ο Λάζαρος υπέκυψε στο θάνατο, και εμείς τα υποκύψουμε στο θάνατο, διότι ο θάνατος είναι στάνταρ ότι θα έρθει στη ζωή του ανθρώπου. Άρα εκείνο το οποίο μετράει δεν είναι να γίνουμε καλά τόσο, όπως είπατε και εσείς κύριε Σκέλα, και εσείς κύριε Χοντουλάκη το υπανοιχθήκατε ότι τα μεγαλύτερα θαύματα δεν είναι τα σωματικά θαύματα, αλλά είναι τα ψυχικά, τα πνευματικά θαύματα. Γι' αυτό το μεγαλύτερο θαύμα των αιώνων που μπορεί να υπάρχει. Δεν είναι η Ανάσταση των νεκρών, αλλά είναι μια ψυχή η οποία βρίσκεται στην κόλαση, βρίσκεται σε έναν κόσμο, είναι πεσμένη, είναι χαμένη για το Θεό, αυτή η ψυχή να ξαναβρεθεί. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε την περίφημη εκείνη ρίση ότι χαρά γίνεται στον ουρανό, λέει, επί ενός αμαρτωλού μετανοούντος. Όταν ένας αμαρτωλός μετανοεί, αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά και αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Αν μπορέσουμε να σώσουμε έναν άνθρωπο, μια ψυχή, αυτό θα μετρήσει πάρα πολύ για την ουράνια βασιλεία. Διότι όλα αυτά κάποτε μετά από 20, 30, 40, 50, 100 χρόνια θα τελειώσουν. Τι γίνεται από εκεί και πέρα, αυτή η ψυχή, αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο και το σπουδαιότερο θαύμα και χαρά γίνεται στον ουρανό, λέει. Γίνεται πάρτι ουράνιο όταν μια ψυχή αποχαμένη βρεθεί και μπει στη βασιλεία του Θεού. Σίγουρα. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο ότι. Επειδή η θρησκεία μας είναι πάντοτε μία έρευνα, μία ανακάλυψη. Και είμαστε και τυχεροί, γιατί η Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία μας λέει μετά που πάμε. Βεβαίως. Και μετά εμείς δεν πεθαίνουμε, εμείς ζούμε. Πλούς θα ζούμε μια άλλη ζωή. Και το θαύμα είναι να μπορέσουμε εμείς να είμαστε ικανοί να κάνουμε το θαύμα. Και ο καθένας να κάνει το θαύμα της ζωής του, το θαύμα της ψυχής του. Να μπορέσουμε όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή, έτσι, να είμαστε στην καλή την άλλη ζωή. Γιατί όπως υπάρχει το καλή-καλή, θα υπάρχει και άσχημη. Άρα να είμαστε εμείς, να κάνουμε το θαύμα, το οποίο εμείς με την πίστη μας, με την αγάπη μας και με τα έργα μας, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το θαύμα της άλλης ζωής, η οποία να είναι πλέον αυτή η λατρεία, αυτή η ωραιότητα, αυτή η χριστιανοσύνη την οποία έχουμε εδώ πέρα. Ας πάρουμε ένα τηλέφωνο και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Στην μερίδα των σεσωσμένων. Αυτό ακριβώς. Ναι, γεια σας. Ναι, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Yes. Τώρα άνοιξα την τηλεόραση γιατί καταλαβαίνετε κάθε μέρα τόσες δουλειές που υπάρχουν. Έχετε δίκιο. Αλλά δεν ξέρω το θέμα. Από την ερώτηση που βλέπω πάνω-πάνω στην οθόνη, αν γίνονται στις ημέρες μας θαύματα. Ο Ιησούς Χριστός ήταν εχθές, σήμερα και αυτός στους αιώνας. Ζει και θα ζει στους αιώνας. Φυσικά γίνονται θαύματα σήμερα. Μα η ζωή μας είναι ένα δευτερόλεπτο, κλάσμα του δευτερολέπτου μπροστά στον Θεό. Θαύματα εγώ προσωπικά έχω δει. Άνθρωπο που είχα στα χέρια μου που είχε πεθάνει και με μια προσευχή κάποιου γέροντα από κάποιο μοναστήρι τον είδα να ανασταίνεται, να ζει. Είδα πάρα πολλά θαύματα. Βλέπω κάθε μέρα στη ζωή μας θαύματα. Που πάμε να βγούμε από το αυτοκίνητο από τον δρόμο και μόλις επικαλούμαστε την Παναγίτσα μας αμέσως σωνόμαστε.
Δεν ξέρω αν έχω πέσει το θέμα της εκπομπής. Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Και είστε μέσα στο πνεύμα. Αυτό συζητάμε, για τα θαύματα και συζητάμε γενικότερα για την καθημερινότητα. Η πίστη είναι αυτή που κάνει τα θαύματα. Αν πιστεύουμε, αλλά θα μου πείτε, αφού δεν έχουμε δει τον Ιησού Χριστό, πώς να πιστέψουμε. Μα μακάρι λέει εκείνοι που δεν τον έχουν δει και πιστεύουν. Ίσα-ίσα τώρα να πιστέψουν πιο πολύ, γιατί βλέπουμε τόση αμαρτία δίπλα μας, τόση βρωμιά, μόνο είναι το μόνο σίγουρο ότι υπάρχει Θεός. Έχετε δίκιο. Εμείς, να ξέρετε, είμαστε εδώ κάθε Πέμπτη για να συζητάμε όλα αυτά τα θέματα με τον κύριο Σκέλα και με τον κύριο Ατζακλή, να συζητάμε, να αναλύουμε και πάντα η δική σας άποψη είναι πολύ σημαντική για μας, γιατί σίγουρα στηρίζει την όλη προσπάθειά μας. Και μας εμπνέει κιόλας. Και μας εμπνέει με ερωτήματα και... Πάντοτε ακούς κάτι καινούριο το οποίο σου λέει ότι εγώ τα ζω τα θαύματα. Δεν είναι η ζωή στην οποία... Και όχι μόνο και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλο πράγμα και ωραίο να ακούει κάποιος ότι ναι, υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος έτυχε ένα θαύμα σε αυτό. Σίγουρα. Σε όλους μας έχει. Και το θέμα είναι, γιατί πολλές φορές έχω ακούσει εγώ και ειδικώς από καθηματητές μου, μου λέει, εσείς έχετε ακούσει, ξέρετε από θαύματα. Εάν δεν ψάξετε, το βρίσκεις. Σίγουρα, ναι, βέβαια. Χρειάζεται εμείς να ψάξουμε. Θέλει ενδοσκόπηση, θέλει να θυμηθεί τη ζωή σου. Ναι. Και να έχουμε κάποιο τηλέφωνο, ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Είχατε τη συζήτηση για τα θαύματα, ακούω. Όλα αυτά βέβαια βασίζονται στην ορθή πίστη, στον ορθό βίο και στη μετάνοια, σωστά. Βεβαίως. Ωραία. Είχα ξανακαλέσει την προηγούμενη εβδομάδα και σας είχα ξαναθέσει κάποιο θέμα σχετικά με τον οικουμενισμό. Με τον. Θέλω να μου πείτε, πιστεύετε ότι σε συγκεκριμένη περίπτωση που αυτή τη στιγμή η Εκκλησία της Ελλάδος έχει πέσει στην αίρεση του οικουμενισμού, τι άλλο περιμένουμε πλέον? Οι Άγιοι Πατέρες είναι σαφείς αυτά τα θέματα, ότι πρέπει να έχουμε διακοπή μνημοσύνου, αποτύχηση. Ωραία, θα σας απαντήσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Έχουμε κάποιο τηλέφωνο? Ναι. Ναι, σας ακούμε. Ναι, με ακούτε? Βεβαίως. Λέγομαι Πρέβη Σταυρούλα. Ωραία. Και πιστεύω ότι γίνονται θαύματα. Θέλετε να μας καταθέσετε την άποψή σας? Δεν το συζητάμε, γίνονται ασφαλώς. Βεβαίως. Θέλετε να μας καταθέσετε την άποψή σας? Να σας πω. Εγώ πέρναγα από το δρόμο, από τη λεωφόρο Θησαίος. Ναι. Και ενώ προχωρούσα μόνη μου, γιατί έχω και πρόβλημα με το πόδι μου, ξαφνικά αισθάνθηκα ότι κάτι με τράβηξε πίσω. Ενώ πέρναγε το αυτοκίνητο. Καταλάβατε? Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό δεν είναι κάτι πέρα σίγουρα από μένα. Είναι αυτό που είπε και ο κ. Σκέλας και είναι και αυτό που είπε η προηγούμενη τηλεθεάτρια, ότι στην καθημερινότητα κάθε στιγμή, κάθε λεπτό ζούμε το θαύμα. Βεβαίως. Αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό που λέτε και αυτή είναι η γραμμή της εκπομπής, ότι αυτό πιστεύουμε και οι τρεις εδώ πέρα, ότι καθημερινά, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή ζούμε το θαύμα. Αλλά πρέπει να έχουμε την καρδιά μας ανοιχτή, ώστε όλα αυτά να τα βλέπουμε. Να είστε καλά, εμείς κάθε Πέμπτη είμαστε εδώ 7 με 8. Αυτό μου θύμισε. Ναι, το παρακολουθώ την εκπομπή. Να είστε καλά. Κύριε Σκέλα, σας φιλώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν απαντήσουν εδώ, έχουμε κάποιο τηλέφωνο. Πριν απαντήσουν εδώ οι αγαπητοί καλεσμένοι, όπως έχουμε ξαναπεί και το ξέρουν και οι δύο, ότι γενικά η γραμμή της εκπομπής είναι ότι δεν κρίνουμε, δεν σχολιάζουμε ούτε το Οικουμενικό Πατριάρχη, ούτε τον Αρχιεπίσκοπο, ούτε πολιτικούς, η εκπομπή δεν έχει καμία. Για λόγια όμως για τον οικουμενισμό. Ένα λεπτό. Δεν μπορούμε, δεν είμαστε σε θέση. Δεν είμαστε σε θέση. Ούτε έχουμε και οικουμενικό πατριάρχη. Άλλο οικουμενισμό. Άλλο οικουμενισμό είναι άλλο. Αλλά εμείς ούτε έχουμε τη γνώση, ούτε έχουμε το μέγεθος, ούτε έχουμε το παράστημα των Αγίων ανθρώπων που εμείς να μπορέσουμε. Έχει μιλήσει το Άγιον Όρος για αυτό το θέμα. Το Άγιον Όρος είναι Άγιον Όρος. Αυτό μπορεί. Ο καθένας στη δουλειά του. Λοιπόν, μισό λεπτά, η κυρία Τζακλή, συγγνώμη, έχουμε κάποιο τηλέφωνο και θα συνεχίσουμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Συζητούσα με κάποιο μουσουλμάνο κάποτε και του είπα ακριβώς αυτό το θέμα του αγιασμού. Ναι. Ότι μόνο οι Ορθόδοξοι και τα λοιπά μπορούν να μετατρέψουν το νερό σε αγιασμό και τα λοιπά. Ναι. Και μου είπε ότι στη Μέκα έχουν μόνο εκείνοι και μόνο εκεί φυσικό αγιασμό. Δηλαδή κάποια πηγή που πηγάζει το νερό και το νερό αυτό είναι original αγιασμό, δηλαδή χωρίς να το μετατρέπει κανείς το νερό σε αγιασμό. Δεν το έχουμε ακούσει, αλλά. Ναι, γι' αυτό θα ρώτησα και εγώ το έχω ξανακούσει. Επειδή κάτω στην... υπάρχουν πολλές εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου κάτω. Και υπάρχουν αγιάσματα εκεί κάτω. Μπορεί να νομίζει ότι είναι, αλλά να είναι καμία εκκλησία του Αγίου Γεωργίου η οποία έχει αγιάσματα κάτω και τα οποία και οι μουσουλμάνοι τον Άγιο Γεώργιο τον βλαβούνται πάρα πολύ. Ναι.
Αλλά δεν μου είπε για καλή εκκλησία, μου είπε ότι στη Μέκα, επειδή η Μέκα είναι ιερός χώρος, ότι αναβλύζει εκεί, αναβλύζει όχι από εκκλησία, αναβλύζει. Δεν έχει ακουστεί. Δεν έχει ακουστεί. Δεν έχει ακουστεί. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, γεια. Να είστε καλά. Προηγουμένως, η προηγούμενη ακροάτρια μας μου θύμισε κάτι. Κάποτε στην Ίδρα είχα συναντήσει έναν ποιητή, ο οποίος λέγεται Στέλιος Γεράνης. Ναι. Αν ζει ακόμα αυτός ο άνθρωπος, γιατί δεν ξέρω τώρα, ήταν εγώ, ήμουν μικρός τότε στην ηλικία, αυτός ήταν ο μεγαλύτερος μου κατά 20 χρόνια. Ναι. Και μου είπε την εξής ιστορία. Όταν γινόταν ο βομβαρδισμός στον Πειραιά, πριν γίνει ο βομβαρδισμός στον Πειραιά, μπαίνανε σε κάποια καράβια και φεύγανε. Πήγαιναν σε διάφορα άλλα μέρη, γιατί είχε υποθεί ότι πρόκειται να γίνει. Και όταν λέει πήγε να μπει και πάτησε την τάβλα τότε που είχαν στα καράβια για να μπει μέσα, ένα χέρι αόρατο τον έπιασε από το σακάκι και τον τράβαγε. Και δεν καταλάβαινε γιατί, και δεν μπόρεσε να μπει, γιατί έφυγε το καράβι μεταξύ και έμεινε έξω. Αυτό το καράβι μου λέει δεν ανοίχθηκε παραπάνω από ένα μίλι και το βομβαρδίσανε. Το κάνανε και πήγε κάτω άφθαλο. Λοιπόν, ποια ήταν αυτή η δύναμη μου λέει που με κράτησε. Τότε βέβαια εγώ δεν είχα την ετοιμότητα να του πω ότι ο Θεός σε κράτησε ή ο Άγιος ή κάτι τέτοιο. Ο Άγγελος, ο οποίος έχει τύχει και υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Ο φύλακας Άγγελός μας, τον οποίο πάρα πολύ δεν τον ευλαβούμεθα. Ο φύλακας Άγγελός μας, ο οποίος πολλές φορές έχει τύχει και επειδή έκανα κάποια έρευνα επάνω στον φύλακα Άγγελο, υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες ατόμων τα οποία σε κάποια στιγμή, την ώρα που κάτι, αισθανθήκανε κάποιο χέρι να τους πιάνει, να τους τραβάει και σωθήκανε. Βεβαίως υπάρχουν και ορισμένοι τυχεροί οι οποίοι έχουν δει. Αυτή είναι η τυχερή. Ο πατήρ Παΐσιος λέει τον είδε τον άγγελο του. Ο πατήρ Παΐσιος, ο Γιώργο Προφύριος. Βλέπανε καταρχάς, συζητάγανε καθημερινώς με τους Αγίους, με την Παναγιά. Ήταν άλλη κατάσταση. Εκεί είναι σαν την περίπτωση που λες χθες το βράδυ που ήσουν, έμεινα με τον Άγιο. Δηλαδή πλέον σε άλλη κατάσταση. Δεν θα ξεχάσω μια φορά επάνω στο Άγιο Όρος που ήταν ένας κύριος ο οποίος είχε έρθει και ήταν ένα απόγευμα που κάνει τον Εσπερινό. Και λέει ο Γιώργο Παΐσιος. Αχ, τυχερός που είσαι. Μάλλον λέει γιατί. Αγκαλιάσει και η Παναγιά λέει. Πού να καταλάβει τίποτα. Ο Γιώργο Παΐσιος το έβλεπε. Είπε ότι είναι ένας 12χρονος, λέει. Ο οποίος με συντροφεύει πάντα, λέει, αλλά τον βλέπω σπανίως. Έχουμε ένα τηλέφωνο, ναι, σας ακούμε. Δεν μας ακούτε. Γεια σας. Τι. Χαίρετε. Ομιλείτε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Με ακούτε. Βεβαίως. Κακογύρης. Κόσα στρατηγό αεροπορτοτεία. Τι κάνετε, κύριε Γαλλικό. Έχω να αναφέρω θαύματα σύγχρονα. Άλλο θα πει γυναίκες και άνδρες πάσχοντες από την ανία των καρκίνων είδαν στον ύπνο τους τον Άγιο Νεκτάριον και τους είπε από τώρα τη στιγμή αυτή δεν είσαι ασθενής. Ήταν όνειρο. Ξύπησε το πρωί και είπε στον γιατρό τους να τους είχαν εξετάσει. Να μην σας κουράσω, 3-4 τέτοια φαινόμενα εξετάσει χρονίως πάσχοντες από καρκίνες οι πάσχουσες. Ήρθανε στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, σύγχρονα πράγματα, συνεκλήθη παγκόσμιο συνέδριο, κρατήθηκαν πρακτικά για θεραπεία καρκίνων, χρονίων καρκίνων. Του είπε είσαι πολλά, καλά. Πολλά. Λέει μα αφού... Και πήγαν εκεί είναι γραμμένα να μην σας κουράσω περισσότερο τον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα. Και επιπλέον όταν ο Άγιος Νεκτάριος πέθανε, σύγχρονος Άγιος, τελευταίο πολύ νέος, στο Αιγινίκιο, δίπλα του ήταν ένας παράγητος. Οικογενειάρχης και δίπλα του ενωσυλλέγεται και του έλεγε καλό όγερα μου λάς θα γίνω καλά όλο με κοροϊδεύεις είμαι παράγητος οικογένεια τι θα γίνω θα γίνεις καλά. Μια μέρα πέσανε ο Άγιος Νεκτάριος και όταν τον έγνησαν καλό όγερα να τον μεταφέρουν και αφήσανε κατά λάθος τη φανέλα του απάνω στο διπλανό κρεβάτι του παράγητου πετάχτηκε το απάνω αμέσως καλά είχε δίκιο λέει και μου το έλεγε πως είμαι καλά. Καληνύχτα. Να είστε καλά. Έχουμε τηλέφωνο. Όπως και ο ιερωμένος στην Καμάριζα, ο οποίος είχε καρκίνο. Ναι, ο πατήρ Νεκτάριος. Πλήρως. Τον είδε και τον Άγιο Νεκτάριο και μάλιστα όχι τον είδε. Μέσα στο βιβλίο το οποίο έχει γράψει ο κύριος Μεταλλινός, το οποίο τον αναφέρει, τον είδε τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος
προσκύνησε όλες τις εικόνες, όχι την εικόνα την ιδία. Και λέει: εγώ δεν προσκύνω τον εαυτό μου. Και μετά έγινε τελείως καλά και ακόμα ζει ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Πατήρ Νεκτάριος, ναι, ακόμα ζει. Ναι, έχουμε τηλέφωνο, ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Και συγχαρητήρια πάλι για την εκπομπή. Να είστε καλά. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας αναφέρω ένα θαύμα το οποίο έζησα με όλες τις αισθήσεις μου, με τα μάτια μου, με το σώμα μου, με όλα. Ένα πραγματικά μόνο θαύμα θα μπορούσε να ήταν αυτό. Φτιάχναμε ένα λιόμενο μιανού φύλου επάνω σε μία ταράτσα, απέναντι ακριβώς από το τροφανοτροφείο Πειραιός, που έχει μέσα μία εκκλησίτσα τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εμείς στο φανοτροφείο σαν παιδιά παίζαμε χρόνια ολόκληρα, το ήξερα παντού, γύρω γύρω το φανοτροφείο. Μέσα στην εκκλησία αυτή δεν είχα πάει ποτέ, ποτέ στη ζωή μου. Και μετά από 40-50 χρόνια βρίσκομαι στην ταράτσα αυτή που είναι απέναντι από το φανοτροφείο για να φτιάξουμε το λιόμενο μιανού φίλου μου. Ο ξάδερφός μου είναι αυτός ο οποίος κάνει τις ηλεκτροσυγκολήσεις με σίδερα κτλ. Παίρνω μία πεντάμετρη σωλήνα, 5 μέτρα μήκος, και τη γυρίζω για να την κόψει ο ξάδερφός μου. Και ξαφνικά σκέπτομαι ότι στον Ιωάννη τον Βαπτιστή δεν έχω πάει ποτέ μέσα. Και όπως είμαι πάνω στην ταράτσα και γυρίζω να δω το εκκλησάκι, εκείνη τη στιγμή βλέπω ότι η σωλήνα έχει περάσει μέσα από τα καλώδια της ΔΕΗ. Μέσα από, χωρίς ούτε καν να βλέπω. Πέρασε δηλαδή, την πήρα τη σωλήνα εγώ, την έφτιανα για να την κόψει, και μόλις το βλέπω εγώ αυτό, ο ξάδερφός μου πήγε να το κόψει, του λέω Μπάμπη τον λέγανε, του λέω σε παρακαλώ άσ' τη σωλήνα, άσ' την, αυτός δεν έχει καταλάβει, και μόλις την βλέπει λιγοθύμησε, άσπρισε και πέσε κάτω. Εγώ σιγά σιγά έκανα πλάγια βήματα και την έβγαλα έξω. Τώρα, πώς συνέπεσε εκείνη τη στιγμή που σκεπτόμουν για το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή μέσα να συμβεί αυτό το πράγμα, εγώ με όλη μου τη λογική που με διακατέχει σαν άνθρωπος και θεωρώ τον εαυτό μου λογικό άνθρωπο, δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα, είναι μόνο σε θαύμα. Αδύνατα παρά ανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό, ναι, να περάσουμε σε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως για τη θαυμαστή Αλία. Περνάμε, έχουμε κάποιο τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Περί θαυμάτων απόψε η συζήτηση, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Να θυμηθούμε ότι την περασμένη Κυριακή το Ευαγγέλιο, το Ευαγγελικό μάλλον, ανάγνωμα, μπορούσε κανείς να πει ότι είχε μια σπουδαία θέμα, πάρα πολύ σπουδαίο. Θα μπορούσε κανείς σε αυτό το θαύμα που ακούσαμε να εστιάσει τον στοχασμό του, θα έλεγα, στους 4 μαθητές και όλος ιδιαιτέρως στον απλοϊκό και αυθόρμητο Πέτρο. Αλήθεια λέγω, τι είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί με τον Χριστό? Ακόμα ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι το θαύμα της πλουσιότατης εκείνης ψαριάς θα ήταν κάλεσμα του Ιησού να ιδρύσουν μαζί του ένα βασίλειο που έμελε να κατακτήσει όλη τη γη. Κατάπληκτος ο Πέτρος, στο ανάγνωσμα αυτό, από την ακτινοβολία που εξέπεμπε το ανοιξίητο εκείνο γεγονός, χρειαζόταν να κατανοήσει ότι ενώπιον του δεν είχε έναν προφήτη, αλλά εκείνον που προφήτες και ολόκληρη φύση υποτάσσονται. Ο Πέτρος καταλαμβάνεται από συγκλονιστικό φόβο, καθώς η Θεία Δύναμη τον πλησιάζει. Εκείνη τη στιγμή αποκαλύπτεται η μηδαμινότητά του. Βρίσκεται ενώπιος ενωπίο. Ταπεινώνεται. Παίρνει στα γόνατα, πέφτει μάλλον, στα γόνατα του Χριστού, εκδηλώντας προς αυτόν την ευλάβειά του και τον ηχετεύει να βγει από το χώρο του, από το πλοίο του, επειδή δεν θεωρεί τον εαυτό του άξιο να το προσεγγίζει ο Κύριος του και να τον ευεργετήσει, αλλά μάλλον να τον τιμωρήσει.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πολύ ωραία. Περνάμε στις απαραίτητες διαφημίσεις εκπομπής και σε ένα λεπτό, αγαπητοί τηλεθεατές, μείνετε μαζί μας να επανέλθουμε για 20-25 λεπτά περίπου να συνεχίσουμε το σημερινό θέμα που μιλάμε εδώ με τους αγαπητούς καλεσμένους, τους εξαίρετους επιστήμονες για το ζήτημα του θαύματος στην εποχή μας. Σήμερα μια εκπομπή μέσα από την καρδιά μας, μέσα από το βίωμά μας. Περνάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα. Αγαπητοί τηλεθεατές, είναι η συνέχεια της εκπομπής. Μιλάμε για το θαύμα στην εποχή μας, μιλάμε για το θαύμα στην καθημερινότητα μαζί με δύο εξαίρετους καλεσμένους, διότι θεωρούμε ότι στην εποχή μας, όπως και εγώ και οι εξαίρετοι καλεσμένοι, είχαμε γνωρίσει μεγάλους γέροντες, σημαντικούς γέροντες, άρα μπορεί και στην εποχή μας να υπάρξει θαύμα. Και μιλάμε όχι μόνο για το θαύμα της δημιουργίας, μιλάμε για το θαύμα της φύσεως, μιλάμε για το θαύμα των ασθενειών, μιλάμε για το θαύμα που πολλές φορές μπορεί κάποιος άνθρωπος να αλλάξει τελείως η ιδεολογία του. Όλα αυτά ζητάμε στη σημερινή ζωντανή εκπομπή μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή και τον κύριο Ιωάννη Σκέλα. Για όσους άνοιξαν τώρα τους τηλεοπτικούς τους δέχτες, ξαναπαρουσιάζω πάλι τους σημερινούς καλεσμένους. Βλέπετε και το θέμα της εκπομπής που είναι επάνω στην οθόνη σας και βλέπετε τα τηλέφωνα της εκπομπής. Κύριε Σκέλα, θα ήθελα να μου πείτε και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, είναι και το Άγιο Φως. Μπορούμε και στην επόμενη εκπομπή να δείξουμε αν έχετε κάποιες εικόνες για το Άγιο Φως. Θα κοιτάξω τι μπορεί να υπάρχει. Αλλά κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πω επάνω σε αυτό το οποίο μας είπε ο προηγούμενος κύριος, ο οποίος είχα μιλήσει. Ναι. Ότι απαραίτητο για το θαύμα υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, επίστη μας. Στην οποία η πίστη θα είναι εκείνη, η πίστη είναι εκείνη η οποία θα μας κάνει, θα είναι ο καταλύτης για να μπορέσει να έρθει η αγάπη του Χριστού, η αγάπη του Θεού, για να μπορέσει να μας πληρώσει, για να μπορέσει να κάνει το θαύμα. Και από την άλλη μεριά, κάτι το οποίο βλέπω εγώ και κάτι το οποίο μετά από συζητήσεις που έχουμε κάνει, το θαύμα, να μην το πάρουμε απλώς κάτι έγινε. Να το πάρουμε για σαν κάτι το οποίο κάτι μας δίνει. Έτσι. Τι μας δίνει? Καταρχάς για να μπορέσει, βεβαίως. Καταρχάς για να μας δώσει το, για να γίνει το θαύμα, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Που για να είσαι ταπεινός πρέπει να πει ότι χάνουμε τον εγωισμό μας. Αφήνουμε τον εγωισμό στο πλάι. Αφήνουμε εγώ είμαι, εγώ έκανα, εγώ ξέρεις ποιος. Η ταπείνωση είναι εκείνη η οποία μας υποβιβάζει σαν άτομα και μας ανεβάζει σαν πνεύματα. Έτσι. Αυτή η ταπείνωση είναι εκείνη η οποία μας φέρνει δίπλα στην ροή, στο ποτάμι, το οποίο θα έρθει το πνεύμα, το θαύμα. Το θαύμα το οποίο πρέπει να μας γεμίσει. Και θα μας γεμίσει τι, το Άγιο Πνεύμα. Το οποίο Άγιο Πνεύμα εκείνο το οποίο θα φέρει το θαύμα, τι είναι? Άμα δεν είμαστε ταπεινοί, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα εμείς πρώτα πρέπει να ταπεινωθούμε. Εμείς πρώτα πρέπει να βγάλουμε από τον εαυτό μας εγώ είμαι. Ο Θεός αγαπάει τον ταπεινό, πάντα. Τον υπερήφανο τον απεχθάνεται, λέει. Μα εκεί είναι. Η Παλαιά Διαθήκη. Μα δεν είπα και το άλλο. Μακάρι οι τελευταίοι. Αυτοί. Ο τελευταίος. Ο τελευταίος δεν είπε γιατί ο Χριστός δεν ήθελε τους πρώτους. Μόνο οι πρώτοι είναι σίγουρα. Αλλά η πρώτη στο μυαλό, η πρώτη στο πνεύμα, η πρώτη παντού. Αλλά όχι η πρώτη στην υπερηφάνεια. Και αυτό που λέτε είναι σημαντικό, διότι μέσα από το θαύμα του ανθρώπου του Χριστού βλέπουμε ότι δεν παραβιάζεται η ελευθερία του ανθρώπου. Και δεύτερον, η πίστη είναι το σημαντικό στοιχείο, θα λέγαμε, για να μπορέσει να υπάρξει και θαύμα. Και το θαύμα είναι να σου δώσει κάτι και σου δίνει. Σε εκπαιδεύει, σε παιδεύει, σου δείχνει τα πράγματα εκείνα για να μπορέσει να έχει το θαύμα. Και γιατί έγινε το θαύμα? Το θαύμα, αν το πάρουμε, δεν είναι στατικό. Το θαύμα είναι κινητικό, το θαύμα είναι ενεργειακό. Το θαύμα είναι κάτι το οποίο γίνεται συνέχεια και όταν έχει γίνει, συνεχίζει να σου δίνει στοιχεία τα οποία να σε φτιάχνουν εσένα. Σωστά. Έχετε, κύριε Τζακλή, και μια ωραία εικόνα. Ναι, να μας δείξετε λίγο και να συνεχίσουμε να μας πείτε και κάτι άλλο που μου λέγατε. Μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό zoom στην εικόνα. Ένα μικρό zoom για την εικόνα, ναι, βεβαίως. Να μας κάνετε ένα μικρό zoom, σας παρακαλώ. Αν μπορέσουμε. Να τη δείξουμε, έτσι. Ωραία. Ωραία. Όσο μπορούμε. Ωραία, φαίνεται, νομίζω γιατί καθαρά. Εικόνα, ναι. Ωραία, φαίνεται. Είναι ο κύριος, είναι πάνω σε ξύλο.
και είναι τόσο ακριβής αυτές οι κινήσεις του ζωγράφου, είναι φανταστικά ακριβής. Και έτσι έχουμε μια πλουσιότητα, ας πούμε, βυζαντινών εικόνων, τις οποίες καλό είναι να δείχνουμε εδώ. Βεβαίως. Να δείχνουμε σε κάποιες εκπομπές, πριν περάσουμε στο κυρίως θέμα που είναι η θαυμαστή αλληλεία. Για να κατανοήσουν, και πριν πείτε, 4 λεπτά. Ναι, για να κατανοήσουν και οι αγαπητοί θεατές, ότι, γιατί είδατε και την έφορα που τέθηκε το ερώτημα από κάποια θεάτρια, μας ρώτησαν που ανήκουμε και τους ξεκαθαρίσαμε και αυτό και ο κ. Τζαγλής. Ναι, είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και πιστεύουμε ακριβώς ότι λέει το πιστεύω. Γιατί αυτό είναι απόδειξη του, όταν μας πει κάποιος εσύ, καλά, τι πιστεύεις, ας πούμε. Είμαστε στην Αφρική, στη ζούγκλα μέσα και μας πιάσει ένας φύλαρκος έτσι και μας πει εσύ τι πιστεύεις. Θα πρέπει να του πούμε το πιστεύω. Βεβαίως. Πιστεύω σε ένα Θεό, πατέρα παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης κλπ. Το συνεχίζουμε. Διότι όλο αυτό είναι μια συνέχεια. Αυτό είναι το πιστεύω μας. Βεβαίως. Πρέπει να ξέρουμε το πιστεύω, δεν απ' έξω, έτσι. Το πιστεύω, δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν τόσα ωραία βιβλία, ναι, τα οποία εξηγούν το πιστεύω, ναι, και πραγματικά, εάν καθίσουμε και μιλήσουμε για κομμάτια μέσα του πιστεύω, ναι, το δώσι μην, αυτό μόνο. Όσο για τον Πάτερ Ιμών. Το πιστεύω και τον Πάτερ Ιμών. Πιστεύω Πάτερ Ιμών. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τον Χριστό να στέκεται στη λίμνη της Γενισαρέτ και δύο πλοιάρια να είναι αραγμένα. Είναι η πρώτη εικόνα. Ναι. Οι ψαράδες είναι απ' έξω και πλένουν τα δίχτυα. Η δεύτερη εικόνα. Πλησιάζει ο Χριστός το πλοιάριο που ήταν του Σίμωνος του Πέτρου. Σίμων είναι το ιουδαντικό του όνομα, ελληνικά είναι Πέτρος. Ναι. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ελληνική. Πρίμα βίστα. Πρωτοτύπος. Δεν είναι μετάφραση όπως λένε κάποιοι αιρετικοί. Λέει, έχετε τη μετάφραση του Ευαγγελίου, γιατί νομίζω ότι γράφτηκε η Καινή Διαθήκη στα Εβραϊκά ή Αραμαϊκά. Λάθος, η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στα Ελληνικά. Το λέω γιατί μπορεί να υπάρχουν μερικοί φίλοι που να μην το γνωρίζουν. Δεν το γνωρίζουν κάποιοι, θεωρούν ότι είναι γλώσσα. Και τότε η ελληνική, ελληνική γλώσσα τότε ήταν η γλώσσα η οποία ήταν των λογίων. Βεβαίως. Μα δεν έστειλε ο Θεός άδικα το Μέγα Αλέξανδρο για να πάει μέχρι εκεί κάτω και να διδάξει τον ελληνικό λόγο. Γιατί ήθελε να κάνει τους ανθρώπους να σκέφτονται όπως οι Έλληνες. Δεν ξέρουμε πόσο τυχεροί είμαστε που είμαστε Έλληνες. Είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Δυστυχώς όμως το ότι είμαστε Έλληνες και το ότι είμαστε χριστιανοί, πολλές φορές είτε το ξεχνάμε είτε ντρεπόμαστε να το πούμε. Κάτι το οποίο είπα την άλλη φορά. Το μεγάλο καλό το οποίο μας έκανε η εθνική ομάδα με το ποδόσφαιρο ήταν ότι βάλαμε τις σημαίες μας έξω χωρίς να φοβηθούμε να τις βάζουμε. Σωστή. Μάλλον όχι να φοβηθούμε. Το φοβηθούμε, δεν φοβόμαστε. Είναι και τιμή μεγάλη, είναι και χρέος όμως. Δεν το ξεχνάμε. Τιμή χρέος. Μεγάλη, χρέος μεγάλη. Είναι μια υποχρέωση. Ναι. Και όταν τελείωσε, λέει, να διδάσκει τα πλήθη, λέει στον Πέτρο, φέρε το πλοίο και ρίξε τα δίχτυα στα βαθιά. Ο Πέτρος όλη τη νύχτα προσπαθούσε να ψαρέψει και δεν έπιασε τίποτα. Φαντάζεσαι τώρα, 8 ολόκληρο προσπαθούσε να ψαρέψει και δεν έπιασε τίποτα. Και του απαντάει, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Αλλά θα υπακούσω στο λόγο σου και θα ξαναρίξω το δίχτυο. Εδώ είναι το θέμα της υπακοής, έτσι. Το έκαναν αυτό και έπιασαν πλήθος ψάρια τόσα που ζήτησαν βοήθεια από άλλο πλοιάριο και γέμισαν και τα δύο πλοία και κινδύνευαν και τα δύο να βυθιστούν. Φανταστείτε τώρα τους ψαράδες αυτούς να βλέπουν ξαφνικά μπροστά τους δύο τεράστια φορτώματα από ψάρια που το πλοίο έχει κάτσει μέσα. Εκεί που δεν είχαν τίποτα. Μπει στη θάλασσα. Εκεί που δεν είχαν κάνει τίποτα. Την εικόνα να πιάσουμε μόνο. Ο Πέτρος λοιπόν συγκλονίζεται, όπως είπε ο προηγούμενος τηλεθεατής μας. Και λέει, κύριε, βγες από το πλοίο μου, πέφτει στα γόνατα. Και του λέει, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Φοβάται δηλαδή τώρα εδώ πέρα, μήπως τον ετιμωρήσει. Σου λέει, αυτός είναι Θεός εδώ πέρα, τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι αμαρτωλός, η ταπείνωση που είπε το κύριο Σκέλα, και φοβάται με την τιμωρηθεί από την αμαρτωλότητά του. Και σου λέει, θα με κάψει τώρα να πούμε, δεν γλιτώνω εγώ εδώ πέρα. Γι' αυτό φοβήθηκε. Και το κύριο Χριστός του λέει, μη φοβάσαι, του λέει. Έτσι τον έπιασε θάμβος και έκπληξη, όχι μόνο τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και όλο τον κόσμο που έβλεπε αυτά. Λέει ο Ιησούς στον Πέτρο, μη φοβάσαι, στο εξής θα ψαρεύεις ανθρώπους. Αυτό είναι το ρότερο έτσι της αρχής. Μα εκεί είναι. Και εκείνο το οποίο πολλοί πνευματικοί άνθρωποι το έχουν πει και σε γέροντες τώρα. Δηλαδή το κήρυγμά σου θα οδηγήσει στη σωτηρία της ψυχής. Αυτά είναι τα ψάρια που θα πιάνει ο Πέτρος. Και στην πρώτη του ομιλία ο Πέτρος έπιασε 3.000 ψάρια. 3.000 Ιουδαίοι γίνανε, βαθιστήκανε χριστιανοί. Καλή την πρώτη ομιλία που έκανε. Καλή ψαριά. Λοιπόν, έχει το πρώτο μήνυμα είναι η εργασία, την οποία δεν πρέπει να παραμελεί ο άνθρωπος. Το δεύτερο είναι ότι αν δεν είναι ευλογημένοι από το Θεό, ματαιοπονούμε. Γιατί μερικά μαγαζιά ανοίγουν, ξέρεις, και μετά κλείνουν μετά από 6 μήνες. Έχουμε κάτι εκεί στη γειτονιά, ένα μαγαζί ειδικά, που κάθε χρόνο αλλάζει. Είναι 15 χρόνια που αλλάζει κάθε χρόνο και δεν σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Έναν αγιασμό, κάτι να κάνουν.
Δεν το κάνουν τώρα τελευταία. Πολλοί το κάνουν, άλλοι το παραλείπουν. Εάν δεν ευλογηθεί από το Θεό ένα πράγμα, δεν πάει καλά. Σίγουρα. Είναι σίγουρο. Εδώ, συγγνώμη, επάνω σε αυτό που είπατε πολύ ωραία. Το εάν δεν ευλογηθεί, δεν πάει καλά. Πρέπει να προσέξουμε και πρέπει να προσέχουμε, διότι καμιά φορά σε συζήτηση τέτοια λέει, δηλαδή ο Θεός είναι εκδικητής. Όχι. Δεν έρχεται ο Θεός. Όταν του λες, δεν το ζητάς, άρα δεν έρχεται. Ναι, ναι. Δεν είναι ότι κάνει, είναι ότι δεν κάνει. Γιατί συνέχεια κάνει οτιδήποτε για το καλό μας. Όταν λοιπόν εμείς δεν του λέμε, δεν κάνει. Και εφόσον δεν κάνει, μας αφήνει στο έλεος της τύχης μας. Πριν προχωρήσουμε για Τζαγκλή, να ξαναθυμίσουμε τηλέφωνο της εκπομπής στο 211-317-01 και 211-317-02. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν την άποψή σας. Συζητάμε στη σημερινή ζωντανή εκπομπή το ζήτημα του θαύματος και ακούμε τους δύο εξαίρετους καλεσμένους. Τώρα ο κ. Τζαγκλής μας καταθέτει την αγιογραφική τεκμηρίωση για το ζήτημα του θαύματος, γιατί εδώ πέρα εμείς προσπαθούμε και στηρίζουμε την παράδοση, μάλιστα αναφερόμαστε και αναλύουμε λίγο μέσα σε λίγα λεπτά το Ευαγγέλιο της προηγούμενης Κυριακής και αυτό κάνουμε κάθε φορά, γιατί αυτό κάνουμε, κύριε καθηγητά μου, γιατί, κύριε το Ευαγγέλιο της προηγούμενης Κυριακής. Όλα αυτά είναι παραμενούνται. Αφού το ακούσουμε και εμείς στην Εκκλησία και ευχαριστηθούμε, το επαναλαμβάνουμε εδώ για την... Βεβαίως, γιατί θέλω να καταλήξω, κύριε Τζαγκλή, ότι όλα αυτά στην εποχή μας παραμελούνται. Γιατί πολλές φορές δεν ακούγονται και εμείς προσπαθούμε όλα αυτά τα στοιχεία να τα στηρίξουμε μέσα από την εκπομπή. Εδώ μπορούμε να πούμε για κάτι άλλο. Παραμελούντο. Πλέον δεν παραμελούνται τόσο πολύ. Έχει αρχίσει κόσμος και ξαναγυρίζει την Εκκλησία. Έχει κόσμος, νέος κόσμος, σίγουρα, ο οποίος ζητάει το λέτε την αλήθεια. Το λέτε και εμπειρία. Εγώ το μιλάω από προσωπική εμπειρία. Νέος κόσμος, νέα παιδιά τα οποία ζητάνε το ακούμπισμα, το απότσο επάνω στην Εκκλησία, στον ιερέα, στο πνευματικό, στο δάσκαλο. Και αυτό γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι χριστιανική. Το είπε ο Μέγας Αυγουστίνος, λέει, άνιμα εσύ χριστιανά. Η ψυχή είναι χριστιανική. Δηλαδή, είναι έτοιμη η ψυχή του καθαρού ανθρώπου να δεχτεί τον χριστιανισμό, διότι έχει γίνει με προδιαγραφές να γίνει έτσι το πράγμα. Μα από τον Χριστό. Έτσι, μπράβο. Και εκεί λοιπόν, θα καταλήξει. Και τελειώνοντας, θα πούμε ακόμα δύο λόγια. Ο Πέτρος μεταξύ ψαριών και ανθρώπων επέλεξε τους ανθρώπους, βέβαια, για να εργαστεί με αυτούς. Διότι υπάρχουν εκατομμύρια ψαράδες αλλήλεις ψαριών, αλλά λίγοι είναι κήρυκες του Ευαγγελίου. Και έρχομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Σκέλας, ο αγαπητός φίλος της εκπομπής μας, ότι υπάρχει μια τάση και ένα ρεύμα τώρα και πρέπει αυτό να δυναμώσει. Να υπάρχουν περισσότεροι κήρυκες του Ευαγγελίου. Χρειαζόμαστε κήρυκες του Ευαγγελίου. Είμαστε απελπιστικά φτωχοί σε κηρύγματα. Αν εξετάσεις τις εκπομπές που γίνονται, όχι μόνο πανελληνίως και παγκοσμίως, θα δείτε ότι η έλλειψη είναι φοβερή. Θα δείτε ότι υπάρχει έλλειψη πνευματικού λόγου. Για όλα συζητάμε, για όλα. Μιλάμε για τον Αμαζόνιο, για τους ποντικούς, για τις σαύρες, για τις νυχτερίδες, για τα πάντα μιλάμε, αλλά λείπει το ζωντανό κήρυγμα. Ένα κήρυγμα που να μας θυμίζει πάντοτε ότι υπάρχει Θεός, γίνονται θαύματα και σήμερα, μας βλέπει, πρέπει να έχουμε μια σχέση με αυτό το Δημιουργό και Θεό μας, την οποία σχέση αυτή εμείς την αφήνουμε σε πολύ δεύτερη και τρίτη μοίρα. Ενώ πρέπει να την έχουμε πάρα πολύ ζωντανή μέσα μας, διότι αυτή είναι η ζωτική πνοή. Ο άνθρωπος είναι σαν ένα ραδιόφωνο. Εάν δεν το βάλεις στην πρίζα, στο ρεύμα, και το ρεύμα είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι ο Θεός. Δεν λειτουργεί το ραδιόφωνο αυτό, είναι νεκρό. Γι' αυτό έγραψε και ο άλλος εκεί, ο Γκόγκολ, νομίζω, τις νεκρές ψυχές. Νεκρές ψυχές του Γκόγκολ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περπατάνε, αλλά οι ψυχές τους είναι νεκρές. Ζωντανοί νεκροί είναι. Δηλαδή, τι είπε και ο Χριστός. Όταν του είπε, λέει, άσε να θάψω τον πατέρα μου, τι το απάντησε ο Χριστός. Άσε τους, λέει, τους νεκρούς να θάψω τον νεκρό. Τον άλλο νεκρό. Διότι πρέπει να υπάρχει το ζώπυρο αυτό μέσα να κινείται μέσα μας η πνευματικότητα, η σχέση μας με τον Θεό, η βελτίωση της ψυχής μας, το να βρούμε έναν εξομολόγο, το να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος να μας συμβουλεύει πνευματικά και να βαδίσουμε ένα πνευματικό δρόμο. Ας έχουμε παράλληλα και την άλλη ζωή μας, την καριέρα μας. Μα η ζωή δεν αλλάζει. Η μία δεν αλλάζει. Ναι, ακριβώς. Ίσα-ίσα. Συμβαδίζουν τόσο πολύ ωραία και το βελτιώνει πάρα πολύ η ζωή μας. Και εδώ πέρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε τόσους ιεροκήρυκες οι οποίοι υπάρχουν στην Εκκλησία μας. Εάν ανοίξουμε είτε στην Εκκλησία της Ελλάδος είτε στην Πυριακή Εκκλησία, τόσο πολύ ωραία λόγια τα οποία λέγονται, τόσα ιερείς με κηρύγματα καθημερινά. Βέβαια. Λίγο να τα ακούσουμε. Και πιστέψτε με,
Όταν αρχίζεις και ακούς λιγάκι, κολλάς, σου αρέσει. Φιλοτιμήσαι να κάνεις κιόλας. Σου αρέσει και σιγά σιγά αρχίζεις και ευχαριστιέσαι. Και όταν ευχαριστιέσαι, αρχίζεις και γίνεσαι, προσπαθείς να κάνεις και εσύ κάτι. Και πάνω στην προσπάθειά σου αρχίζεις και αφήνεις διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία σε τελευταία ανάλυση δεν σου προσφέραν τίποτα. Δεν σου προσφέραν τίποτα. Το φθορά δεν ξέρω, αλλά δεν σου προσφέραν. Αυτά σου προσφέρουν την ψυχική ηρεμία, την ψυχική γαλήνη, την ψυχική αγάπη, την καλυτέρευση προς τα έξω. Θέλω, επειδή πάλι πιεζόμαστε χρονικά και ήδη μου κάνουν νόημα για να σταματήσουμε, ξέρω είναι πολλά τα θέματα, λίγος ο χρόνος, όμως θέλω παρακαλέσω και τον κύριο Τζακλή και τον κύριο Σκέλα και την άλλη Πέμπτη να συνεχίσουμε το ζήτημα του θαύματος, γιατί είναι ένα θέμα το ένα οποίο. Ένα λόγο μόνο χρωστάμε για τον οικουμενισμό. Ένα λόγο, αν μου επιτρέπετε. Ναι, πείτε ένα λεπτό. Θέλετε να πείτε εσείς. Όχι, πείτε και να κλείσουμε. Λοιπόν, ο οικουμενισμός είναι πανέρασης. Είναι ένα παγκόσμιο κίνημα των πονηρών ανθρώπων του πλανήτη, οι οποίοι τι θέλουν, να συγχωνεύσουν τις θρησκείες σε μία. Έστω και αν γίνει ένα κακό κοκτέιλ, μια σούπα θρησκειών. Τι τους βολεύει αυτό? Η παγκοσμιοποίηση θέλει να ομογενοποιήσει τους ανθρώπους, να τους κάνει έναν πολιτισμό για να φέρει έναν ηγέτη. Πιθανό αντίχρηστο, θα το πούμε και σε άλλες εκπομπές, δεν μην κρυβόμαστε. Αυτό κοιτάνε να κάνουν. Είτε υποσυνείδητα οι άνθρωποι του κακού που δεν ξέρουν και οι συνεργάτες τους. Υπάρχουν άνθρωποι που το συντονίζουν αυτό να το κάνουν. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως που είναι αφελείς. Ειδικά οι πολιτικοί πιστεύω ότι πέφτουν στη λούμπα αυτών των ανθρώπων. Επειδή είναι δραστήριοι, πρώτα δρούν και μετά σκέφτονται αυτοί. Ενώ πρέπει ο άνθρωπος πρώτα να σκέφτεται και μετά να δρά. Οι πολιτικοί λοιπόν συνήθως είναι άνθρωποι της δράσεως. Και οι επιχειρηματίες και όλοι αυτοί, δηλαδή αυτούς που βλέπουμε μπροστά στο προσκήνιο, τι είναι? Άνθρωποι της δράσεως είναι. Δεν είναι φιλόσοφοι, δεν είναι Πλάτωνες, δεν είναι Σοκράτηδες. Δεν μπορούν να σκεφτούν τα πράγματα σε βάθος χρόνου. Δεν βλέπουν, ας πούμε, τώρα με τον ΕΚΑΜ αυτό τον αριθμό που φέρουν. Τι κάνουν? Δίνουν ένα προσωπικό αριθμό σε κάθε άνθρωπο, ούτως ώστε να αριθμοποιήσουν όλη την ανθρωπότητα. Για να μπορούν να τους βάλουν όλους στους κομπιούτερ, δίχως να έχουν πρόβλημα. Αυτή η αριθμοποίηση του προσώπου όμως είναι αντιπνευματική, αντιθρησκευτική και ακόμα, αν θέλετε, αντισυνταγματική. Διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι αριθμός. Κοιτάξτε στο Άουζι, τους βάλανε ένα αριθμό εδώ και ακόμα το λένε. Μας κάνανε, λέει, νούμερα. Θα μας κάνετε νούμερα. Παλιά είχαμε πολλούς αριθμούς. Άλλος αριθμός Μητρώου, άλλος εκείνος, άλλος ο άλλος. Τώρα βέβαια δεν προλαβαίνουμε για σήμερα να πούμε περισσότερα. Την άλλη πέντε, αλλά ο οικουμενισμός λοιπόν απορρίπτεται από τους χριστιανούς, διότι εμείς είμαστε καθαρά ορθόδοξοι χριστιανοί. Δεν δεχόμεθα ούτε τον παπισμό, ούτε τον προτεσταντισμό και πολλό μάλλον όλες τις άλλες θρησκείες να πέσουν και να γίνουν μια χωάνη. Πού θα πάει ο Χριστός να πέσει μέσα ο Βούδας και ο Μωάμεθ και ο άλλος? Τον έχουμε τον Χριστό ίδιο με τους άλλους? Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Καταρχάς, από την ορθόδοξο χριστιανισμό βγήκαν οι άλλοι. Βεβαίως. Εδώ θα έρθουν οι άλλοι, δεν θα πάμε στους άλλους. Έτσι είναι. Έτσι. Κλείνοντας λοιπόν, και αφού ευχαριστήσω και τον κύριο Ατσακλή για τη σημερινή παρουσία του και τον κύριο Ιωάννη Σκέλα για καλά την παρουσία του και για όλα όσα ακούσαμε, τα πολύ ωραία θέματα που αναλύσαμε και τις δικές σας παρεμβάσεις, και αφού υπενθυμίσω ότι η Συνοδόχου Πηγή 44 είναι τα βιβλία του κυρίου Ατσακλή, το DVD που έχει δημιουργήσει, και επίσης τα 5 δικά μου βιβλία, επειδή υπάρχει ερώτημα, υπάρχουν και στην Πανεπιστημίου 57, σόλος 114 και στα τηλέφωνα τα οποία βλέπετε ευθύς αμέσως κάτω στις οθόνες σας. Να νεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη, για να συνεχίσουμε να αναλύουμε το θαύμα στην εποχή μας, το θαύμα στην καθημερινότητα, με τους σημερινούς καλεσμένους της εκπομπής μας. Γεια σας και καλό σας βράδυ.